Να συνδεθούμε με τον Αργύρη Καλογερόπουλο που είναι στη Βαρβάκιο και τον Χρήστο Νικολαίδη που βρίσκεται στην αγορά της Θεσσαλονίκης. Καλό μεσημέρι και στους δύο. Αργύρη, αρχίζουμε από σένα για να μας μεταφέρεις την εικόνα για τις τιμές και την κίνηση. Νομίζω ότι η εικόνα μιλάει από μόνη της, Ματίνα. Θα κλείσει η αγορά σε λίγη ώρα και ακόμα μπαίνει κόσμος εδώ και ψωνίζει. Και έχουν κάθε λόγο οι έμποροι να είναι ικανοποιημένοι από τον τζίρο τους, γιατί όπως μας είπαν από τη μέρα που έπεσε το δώρο, που πήραν ο ιδιωτικός τομέας το δώρο, είδαν και αυτοί τους τζίρους τους να ανεβαίνουν κατακόρυφα. Πρέπει να σου πω ότι σήμερα, την τελευταία αυτή ώρα που θα είναι ανοιχτή η αγορά, οι τιμές έχουν πέσει και αυτές κατακόρυφα. Συναντήσαμε χτες το κατσικάκι και το αρνί να πωλούνται από 5 έως 6 ευρώ, ενώ τώρα σχεδόν όλα τα κρεοπολία τα πουλάνε στα 5 ευρώ. Οι σηκωταριές οι έτοιμες είναι στα 4 ευρώ, καθώς και το χοιρινό. Παντού υπάρχει κόσμος, όπως μπορείς να δεις και εσύ τώρα, που έρχεται μέσα στην αγορά, μπαίνει και ψωνίζει. Και όντως μας λέγανε ότι σήμερα θα ήταν καλύτερες οι τιμές οι έμποροι, και όντως είναι καλύτερες οι τιμές. Σε σχέση με πέρυσι, πρέπει να σου πω, Ματίνα, ότι οι τιμές στα αρνιά και τα κατσίκια είναι 2 ευρώ κάτω. Κινήθηκαν πολύ καλά και τα εμπορικά, μάλιστα, από ό,τι μας είπανε. Όχι όσο περίμεναν βέβαια, αλλά εντάξει, είναι ικανοποιημένοι και οι εμπορικοί. Μάλιστα. Αργύρη, να σε αφήσουμε προς το παρόν. Ερχόμαστε σε σένα, Χρήστο, για να μας δώσεις μια γεύση από την γιορτινή αγορά στο Καπάνι. Καλησπέρα σας από το Καπάνι, την κεντρική αγορά τροφίμων της Θεσσαλονίκης, εδώ όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, όπως μας λένε οι έμποροι. Από τα χαρακτηριστικά που έχουμε εδώ είναι ότι έχει πέσει περίπου μισό με 70 λεπτά η τιμή του αρνιού και του κατσικιού σήμερα, καθώς αυτές είναι οι τιμές τις οποίες μπορεί να απολαύσει κανείς εάν αφήσει τα ψώνια του για την τελευταία στιγμή. Επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι είναι λίγο τσιμπημένες οι τιμές ό,τι αφορά τις πατάτες και τα ζαρζαβατικά, λόγω της κακοκαιρίας των τελευταίων ημερών και εβδομάδων. Ενώ η συμβουλή η οποία δίνεται από τους εμπόρους είναι ότι τα νοικοκυριά θα πρέπει να προμηθευτούν τα αρτοσκευάσματα από σήμερα και για τρεις ημέρες, καθώς τα αρτοπία όλης της χώρας θα είναι κλειστά και την Κυριακή του Πάσχα, όπως είναι φυσιολογικό, αλλά και την Δευτέρα. Να πούμε τέλος ότι, όπως μας λένε χαριτολογώντας πολλοί από τους εμπόρους εδώ στην κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης, περισσότεροι ακόμη και από τους καταναλωτές είναι οι υποψήφοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, μάλιστα, και περιφερειάρχες, οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόν τον συνωστισμό προκειμένου για να κάνουν και τη δικιά τους καθιερωμένη βόλτα στην πασχαλινή αγορά της πόλης. Ματίνα. Μάλιστα. Πήραμε λοιπόν γεύση από την εορταστική ατμόσφαιρα από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο συναδέλφους.